Επιστρέφουμε λοιπόν κυρίες και κύριοι στην συζήτησή μας. Πολλά θέματα Σωτήρη ανοιχτά, και εγώ θα ήθελα ειδικά να τα εργασιακά και το ασφαλιστικό. Βέβαια, βέβαια, τον κύριο Κόκαλη. Μέχρι σε ποιο βαθμό θα στηρίξετε την κυβέρνηση? Εδώ ακούμε συλλογικές συμβάσεις, ομαδικές απολύσεις. Ψυχραιμία. Αυξήσεις. Ψυχραιμία. Η ψυχραιμία δεν τρώγεται, βέβαια. Ψυχραιμία, κύριε Πότσε. Ψυχραιμία. Η αγορά πάνω απ' όλα θέλει ψυχολογία. Θέλει πάνω απ' όλα ψυχολογία. Αλλά πείτε μου, με ποια ψυχραιμία θα πάτε εσείς ή ποια θα είναι η ψυχραιμία που θα επιδείξουν οι αγρότες όταν πάτε και τους πείτε ότι διπλασιάζονται οι φόροι? Ας και είστε και από αγροτική περιοχή, Λάρισα. Ας σας πω. Πώς θα αντιδράσουν με ψυχραιμία οι αγρότες της Λάρισας? Μπορώ να μιλήσω. Έχω το λόγο. Καταρχήν, η αγορά θέλει ψυχολογία. Όχι ότι είναι εύκολα τα πράγματα, δεν είναι καθόλου εύκολα. Σίγουρα είναι δύσκολα. Να σου πω για τους αγρότες. Όντως, κάποια μέτρα είναι δύσκολα για τους αγρότες. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανεξαρτήτων Ελλήνων όμως, από τον Ιούλιο, έχει ξεκινήσει αυτό το οποίο δεν το έχει κάνει καμία κυβέρνηση τα τελευταία 40 χρόνια. Ποιο? Το Μητρό Αγροτών. Και τι λέμε, τι θα πούμε στους αγρότες? Ότι ο αγρότης, ο οποίος είναι κατά αποκλειστική απασχόληση αγρότης, και όχι ο συνταξιούχος ο οποίος έχει και χωράφια, ο γιατρός ο οποίος έχει και χωράφια, ο δικηγόρος ο οποίος έχει και χωράφια, αυτός ο αγρότης δεν έχει να φοβηθεί το φόρο του 29%. Δεν θα τον πληρώσει. Πρώτον, 26. Δεν θα είναι 29%. Δεύτερον, με ήδη νομοθέτημα το οποίο έχει 26, είχε, 26. Λίγο, είχε κατατεθεί, ο αγρότης γίνεται επιχειρηματίας. Ξέρετε τι σημαίνει τούτο? Ότι θα εκπίπτει φόρος. Θα έχει βιβλία εσόδων-εξόδων και έχει καθιερωθεί πλέον η τεκματή εργασία. Τακτική χόντζα δηλαδή. Αύξηση 20%, αλλά θα του ελαφρύνεται για μένα 7-8, να μείνει το 12. Όχι, δεν καταλάβατε. Όχι, τακτική χόντζα. Όχι, αυτό κατάλαβα εγώ. Εισαγάγαμε την τεκματή εργασία. Δηλαδή η δουλειά του αγρότη θα αφαιρείται από το φόρο. Θα πληρώνει λιγότερο φόρο. Εφόσον όμως ο αγρότης προσαρμοστεί και πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες. Να γίνει επιχειρηματίας. Να γίνει Ευρωπαίος αγρότης. Πρώτον. Δεύτερον, ελαφρύναμε τα δάνεια. Αυτή η κυβέρνηση πέτυχε σε συνεργασία με τον εκαθαριστή να διαγράφει το 50% των κόκκινων αγροτικών δανείων. Το 50%. Κύριε Κόκκαλη, και το μισό λεπτό. Ως προς το πρώτο δηλαδή λέτε. Μισό, μισό, μισό. Ακούω κάτι και να ψάχνει για λογιστή. Πάρτε αύριο στον εκαθαριστή της αγροτικής τράπεζας και πείτε ότι χρωστάω 100.000 ευρώ με 50. Ξοφλάω. Να δούμε τι θα σας πει. Αυτά τα έχετε πει και ένα περισσότερο τα έχουμε καταλάβει στον αγροτικό κόσμο. Και γιατί εμείς που επικοινωνούμε εδώ στην εκπομπή στο Χωρίς Αναισθητικό είναι έτοιμοι να εκραγούν. Είναι και ο διπλασιασμός των εισφορών, μην ξεχνάτε. Με πλήρη επίγνωση των όσων λέμε, αυτό που λέει η κυρία, το 50% των κόκκινων αγροτικών δανείων διαγράφεται από τον εκαθαριστή. Και γιατί είναι έτοιμοι να βγουν με τα τρακτέρ στους δρόμους οι αγρότες? Δεν το αντιλαμβάνονται αυτό που λέτε? Μήπως κρύβεται κάτι άλλο? Να σου πω κάτι. Δεν πρόκειται να απολογηθούμε για τα 40 χρόνια ανομίας με τις επιδοτήσεις, με τις καθυστερήσεις και με τις λάθος πρακτικές. Οι συμπατριώτες σας στη Λάρισα, εγώ επαναλαμβάνω ότι η κατάσταση δεν την ωρεοποιώ την κατάσταση. Ναι. Πλην όμως λέμε ότι ο αγρότης πρέπει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Και εμείς ως κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανεξαρτήτων Ελλήνων. Μέσα στη Βουλή, να φύγουμε από το. Συλλογικές συμβάσεις κατάργηση τα ψηφίζατε? Ακούστε. Οι ΑΝΕΛ θα ψηφίσουν ναι, να καταργηθούν οι συλλογικές συμβάσεις. Ομαδικές απολύσεις. Σε μια επιχείρηση να φύγουν 300 εργαζόμενοι. Φύγαμε από το θέμα των αγροτών, να πάμε στις συλλογικές συμβάσεις. Με τους αγρότες είπαμε πέντε κουβέντες. Θα το ψηφίσετε αυτό? Είπατε. Πάμε στις ότι υπάρχουν θετικά για τους αγρότες. Θα τα υπερψηφίσουν οι ΑΝΕΛ. Πάμε στις συλλογικές συμβάσεις. Στις συλλογικές συμβάσεις. Αν έρθει η Συμβουλή να το υπερψηφίσετε. Ήταν δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι δεν θα πειραχτούν οι συλλογικές συμβάσεις. Αν έρθουν επομένως, δεν θα το ψηφίσετε. Εντάξει, σε υποθετικές ερωτήσεις δεν θα ψηφίσετε. Ακούστε. Συγκεκριμένα πράγματα, γιατί μας βλέπει ο κόσμος. Ναι. Εσείς, αν έρθουν οι συλλογικές συμβάσεις, κατάληξτε Βουλή. Εμείς δεν θα υπερψηφίσετε. Θα πείτε θα όχι. Ψηφίσουμε αυτό το οποίο έχουμε δεσμευτεί, κύριε. Επομένως, όχι, αν έρθουν οι συλλογικές συμβάσεις. Μάλλον πρέπει να το επαναλάβουμε. Συγκεκριμένα πράγματα. Θα ψηφίσουμε ό,τι έχουμε δεσμευτεί. Αυτά είναι όλα στο μνημόνιο. Να ρωτήσω κάτι. Προηγουμένως οι ΑΝΕΛ έλεγαν ότι δεν πρόκειται να ψηφίσουν και τρίτο μνημόνιο. Και ΦΠΑ στα νησιά. Έλεγε ο κύριο Καπαρδίτη. Ο κόσμο όμω αναγνώρισε την υπεύθυνη εθνική μα. Επικρότηση, το είπαμε για τους αγρότες. Για το ΦΠΑ στα νησιά, το λέγατε κύριε Κοκαλή. Επικρότησε ο κόσμος πριν λίγες ημέρες την υπεύθυνη εθνική μας στάση. Αναφέρατε ότι ψηφίσαμε τρίτο μνημόνιο. Διότι αν δεν βάζαμε κι εμείς πλάτη, όπως έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως και καλά έκανε η Νέα Δημοκρατία,
Τώρα θα είμαστε εκτός ευρώ. Και το Πασόκ. Και το Πασόκ. Μου επιτρέπετε να ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Η Δημοκρατία και το Πασόκ δεν είχαν πει ποτέ ότι είναι κατά του μνημονίου. Και νομίζω ότι. Νομίζω παρέλθει οποιαδήποτε κουβέντα που αναφέρεται σε προηγούμενη προεκλογική εκστρατεία. Έχετε δίκιο. Όχι στην τωρινή. Σε παρέλθει. Να νομίζω ότι θα εξειδικευθούν τα μέτρα από την κυβέρνηση. Αν θέλετε να τοποθετηθείτε, μην κάνουμε ερωτήσεις. Όχι, μια ερώτηση απλά για το, γιατί είναι συναφές. Ναι. Το ΦΠΑ στην εκπαίδευση, το 23%, το οποίο δεν υπήρχε και το οποίο αποτελεί πολύ μεγάλο πλήγμα για την κάθε μεσαία οικογένεια που στέλνει το παιδί στο φροντιστήριο. Τι θα κάνει τελικά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, τι θα βρει. Πρέπει να το αλλάξει. Πρέπει να το αλλάξει, αλλά εγώ άκουσα προφανώς ότι δεν θα αλλάξει αυτό. Εγώ σας λέω ποια είναι η επίσημη θέση. Έχετε βρει κάποια ισοδύναμα, έχετε βρει κάποια λύση γι' αυτό. Γιατί θυμίζω ότι ήταν πρόταση της δικής σας κυβέρνησης, όχι των θεσμών. Τις κοινοβουλευτικές μας ομάδες και θα σας απαντήσουμε. Νομίζω είστε αισιόδοξοι δηλαδή ότι δεν θα μπει ο ΦΠΑ στα φροντιστήρια. Πάντως το μεγάλο καθήκον μας, για να μην ξεχνιέμαστε τώρα, το μεγάλο καθήκον όλων μας είναι η ανασυγκρότηση μιας χώρας με τεράστιες δυνατότητες, να ανασυγκροτηθεί παραγωγικά, να κάνει τις αλλαγές στο διοικητικό της σύστημα, να μπορέσει να έχει αναπτυξιακό σχέδιο για να μπορούμε να ελπίζουμε ότι και με τις αλλαγές στην Ευρώπη θα μπορούσαμε να ζήσουμε καλύτερα. Όλα αυτά δεν θα γίνουν όμως με κατάργηση. Πάντως μην είπε ότι είναι αυτή η παιδεία και συμφωνώ. Η παιδεία είναι και κάτι άλλο. Την ανασυγκρότηση, επειδή την έχει ακούσει ο Έλληνας από την μεταπολίτευση και μετά πάρα πολλές φορές, με διαφορετικούς όρους και διαφορετικές καταλήξεις, έχει κουραστεί. Περιμένει να δει έργα. Σχέδιο. Σχέδιο. Περιμένει να. Ναι. Όχι σχέδιο. Περιμένει υλοποίηση πραγμάτων. Πράξεις. Πράξεις ακριβώς. Υπάρχει ένα πολιτικό διακύβευμα άλλο. Περιμένουμε υπάρχει, ακόμα. Υπάρχει κάτι άλλο. Η ώρα των μεταρρυθμίζουν τώρα είναι. Α, τώρα ξεκινάμε. Τώρα είναι. Υπάρχει και ένα άλλο. Η μεγάλη ώρα των αλλαγών. Υπάρχει και ένα άλλο πολιτικό διακύβευμα και ένα στίχημα. Ο κόσμος απέρριψε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας διότι εφάρμοζε με έναν πολύ σκληρό τρόπο την προοπτική της κανονικότητας της χώρας. Δηλαδή βγαίνανε διάφοροι ας πούμε πολιτικοί παράγοντες τότε και λέγανε ότι πρέπει να γίνουμε μια κανονική χώρα. Λες και δεν είμαστε μια κανονική χώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει ότι πρέπει να σοβαρέψουμε, ότι πρέπει να γίνουμε Ευρωπαίοι και αυτό προϋπέθεται μια πολύ σκληρή εφαρμογή κάποιων μέτρων. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ κερδίσαν τις εκλογές διότι βάλαν πρώτο τον ανθρώπινο παράγοντα. Δηλαδή την ευαισθησία την οποία πρέπει να έχουμε σε ευπαθείς ομάδες, σε κοινωνικές τάξεις οι οποίες έχουν προβλήματα, ακόμη και στον καθημερινό άνθρωπο και στον αγρότη, ο οποίος η γιαγιά στο χωριό δεν μπορεί να τρέχει να βρει το λογιστή για να μπορεί να γίνει επιχειρηματίας με τις πέντε κότες που έχει στο χωριό και τα νέκα. Είμαστε στα λόγια και όχι στα λόγια. Το θέμα λοιπόν και το μεγάλο στοίχημα για το ΣΥΡΙΖΑ είναι να μην παρασυρθεί. Και γίνει κάτι αντίστοιχο σε αυτή το σκληρό τρόπο εφαρμογής. Δηλαδή, ναι, με να γίνουμε μια χώρα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, αλλά δεν πρέπει να χάσουμε και το χαρακτήρα μας. Είμαστε μεσογειακοί. Τελείωσε. Έχουμε και κομμάτι της Ανατολής μέσα μας. Τελείωσε. Θα πρέπει λοιπόν να το δούμε. Θα πρέπει να το δούμε. Εγώ θέλω να δω τον τρόπο εφαρμογής όμως. Εγώ θέλω. Όχι στην ολότητά του. Όχι. Περιμένω λοιπόν ένα διαφορετικό τρόπο εφαρμογής. Περιμένω μέτρα τα οποία μπορεί να είναι διαφορετικά, με διαφορετικό τρόπο. Γιατί ξέρετε, υπάρχει και η τρόικα εσωτερικού, η οποία δυστυχώς στο παρελθόν αυτούσε. Κύριε Αποστολόπουλε, εσείς θέλετε να παραμείνει η φετούλα στη σαλάτα τώρα. Κύριε, δεν θέλω τη φετούλα. Δεν θέλει κύριο Σόιμπλε. Δεν θα έχει φετούλα. Και δεν θα έχει μία ντομάτα ολόκληρη. Μισή ντοματούλα θέλει. Πάντως, μιλάμε για συγκεκριμένα πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι θα βρεθεί από την κυβέρνηση αυτή μία ντομάτα. Αλλά θα το δούμε αυτό. Να μας προσγειώσει λίγο πάλι ο κύριος Καρούζος. Είμαστε στην αντιπολίτευση. Γιατί δεν κάναμε σωστά αυτά που κάναμε. Από εδώ και πέρα ο ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ που έχουν πάρει όλη το θετικό πρόσημο του κόσμου να πάει και να εξειδικεύσει. Εσείς τώρα στο Πασόκ είσαστε σίγουροι. Ναι, απλά μην αφήσετε και με την Δημοκρατία. Το Πασόκ έχει κάνει διακρίσεις, κύριε Παπαστολέπη. Είναι πολύ σαφής και στους νόμους και σε αυτά που συζητήσαμε πριν και για τις συμβάσεις και για όλα. Δεν ταυτιζόμαστε και δεν έχουμε. Δεν κατάλαβα από πού έρχεται να μας προσδιώσει. Γιατί κατάλαβα ότι υπερασπιζόσαστε μια πολιτική. Από πού εκπορεύεται αυτό? Από το ότι υπερασπιζόσατε αυτή τη στιγμή μια πολιτική. Εγώ υπερασπίστηκα αυτή τη στιγμή μια πολιτική. Κύριε Παπαστολόπουλε, ποιος ήταν ο φιλελεύθερος? Ότι πρέπει να επειδή το μνημόνιο ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ δεν είναι πραγματικότητα. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Παπαστολόπουλε. Πράγματα που λέω ξέρω πολύ καλά τι λέω. Δεν υπερασπίζω με καμία άλλη κατάσταση. Χαίρομαι για αυτό. Σας παρακαλώ. Για να είναι ξεκάθαρο. Αφού και χαίρομαι που το ξεκαθαρίζουμε. Ίσως να είναι καλύτερο να το ξεκαθαρίσετε. Σωστά. Ευχαριστώ πολύ που το ξεκαθαρίσαμε. Θα ήθελα πάλι τη συμβολή σας. Δώστε μας ένα ακόμα κομμάτι του τι έρχεται στα εργασιακά που δυστυχώς μαζί με το ασφαλιστικό και το φορολογικό είναι αυτά τα οποία καίνε τον κόσμο.
μέσα στον Οκτώβριο πρέπει να έχει ήδη ολοκληρωθεί η σύσταση μιας επιτροπής εμπειρογνωμόνων που θα ασχοληθεί με τους τρεις άξονες που σας είπα προηγουμένως. Έχει ήδη συσταθεί ένα συμβούλιο εμπειρογνωμόνων που λειτουργεί για το ασφαλιστικό, το οποίο βέβαια ασφαλιστικό θα αντιμετωπιστεί στη συνέχεια. Άρα λοιπόν το ενδιαφέρον θα είναι, επειδή η κυβέρνηση δεσμεύτηκε για τον Οκτώβριο να ολοκληρώσει τις διαδικασίες αλλαγών στα εργασιακά, να δούμε σε αυτούς τους τρεις άξονες ομαδικές απολύσεις, συλλογικές συμβάσεις και τι θα γίνει αν υπάρχει διαφωνία, καθώς επίσης και αλλαγή του συνδικαλιστικού νόμου με βάση την προστασία των συνδικαλιστών και τις απεργίες. Για αυτές λοιπόν τους τρεις τομείς, τι θα αλλάξει. Περιμένουμε η Επιτροπή να δούμε από ποιους θα σταθεί. Έχει μεγάλη σημασία προς ποια κατεύθυνση θα κινηθεί και ποια θα είναι τα ευρωπαϊκά πρότυπα που θα λάβει υπόψη της. Γιατί, για παράδειγμα, αν θα λάβει υπόψη το ιταλικό ευρωπαϊκό πρότυπο, μην το πούμε τώρα, γιατί θα πέσουμε πολύ κάτω. Μου είπατε να σας προσγειώσω, αλλά θα πάμε πολύ χαμηλά. Μην θα σας πω για παράδειγμα ότι αν ένας απολυθεί στην Ιταλία αύριο και πάει και δικαιωθεί από τα δικαστήρια, δεν μπορεί να ξαναγυρίσει τη δουλειά του. Όχι, μάλιστα, γιατί πήρε αποζημίωση. Αλλά την εργασία του δεν ξαναβρίσκει, κάτι μια απάντηση από τον κύριο Παπαδόπουλο για όλα αυτά που μας έρχονται, κύριε Παπαδόπουλε, γιατί ο κόσμος είναι τελικά, παρότι θα ήθελε να είναι αισιόδοξος, όπως το είπε προηγούμενο ο κύριος Αποστολόπουλος, μια και δώσατε στην προεκλογική περίοδο μια άλλη προοπτική, ότι τουλάχιστον το γράψαμε ένα μνημόνιο, αλλά μπορούμε να το κάνουμε πιο ανθρώπινο. Δεν το ακούει αυτό, τουλάχιστον αυτό το μικρό διάστημα που έχει ξεκινήσει η νέα διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Μου επιτρέπετε μία προσθήκη για να απαντήσει και σε αυτήν, ο κ. Παπαδόπουλος. Βεβαίως. Γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Ναι, ναι. Παρακαλώ. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να ακούσει και ο κόσμος τι θα κάνετε με διάφορα θέματα που προέκυψαν αυτό το 7μηνο. Ας πούμε τα προγράμματα του ΕΣΠΑ. Θυμίζω ότι κατά το 7μηνο της διακυβέρνησής σας σταμάτησαν 1214 έργα σε όλη την επικράτεια. Να μας πείτε συγκεκριμένα τι θα κάνετε γι' αυτό. Αναφέρθηκαν προηγουμένως σε εξυπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου. Αυτές αυξήθηκαν. Δεν τα βάλουμε όλα τώρα στο τραπέζι. Να μας δώσει μια απάντηση ο κ. Παπαδόπουλος. Ναι. Απλά να μας απαντήσει συγκεκριμένα τι θα κάνει για αυτά τα δυσμενή στοιχεία. Τι περιμένουμε λοιπόν μήνου τις επόμενες μέρες. Μια και από την Δευτέρα κυρνάει ο Πρωθυπουργός. Αρχίζει αύριο, θα είναι και το Eurogroup. Αρχίζει πλέον να τρέχει ο χρόνος της μη ανοχής πλέον και των Ελλήνων και της αντιπολίτευσης. Ξέρετε τι έκανα όλο το καλοκαίρι? Μελετούσα πάρα πολύ αναλυτικά την τρίτη μνημονιακή σύμβαση οικονομικής ενίσχυσης, χρηματοοικονομικής. Εγώ τα σως διαβάσα, μπορώ. Στα θεμάτα στις χώρες. Και πρόσεξα ορισμένα ζητήματα. Για παράδειγμα, για το ΕΣΠΑ. Λέγεται πάρα πολύ αναλυτικά ότι τα 38 δις ευρώ τα οποία περιλαμβάνονταν στο πρόγραμμα στήριξης της χώρας ανάμεσα στο 2007 και στο 2013 θα δοθεί η δυνατότητα από κοινοτικούς πόρους στο 100% να πραγματοποιηθούν όλα τα έργα. Που σημαίνει ότι όλος ο σχεδιασμός που ήταν μέχρι τώρα θα υλοποιηθεί στο επόμενο χρονικό διάστημα. Μελέτησα ότι σε πάρα πολλά ζητήματα όριμων μεταρρυθμίσεων δεν μας εμποδίζει η Μνημονιακή Σύμβαση. Και μπορώ να σας το πω αυτό σε πολύ συγκεκριμένα ζητήματα που η Ελλάδα πρέπει να κάνει την μεγάλη μεταρρύθμιση στο φορολογικό της σύστημα και με περιουσιολόγιο, για το οποίο εντέλονται πια τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δίνουν συγκεκριμένα στοιχεία στη χώρα μας, προκειμένου να καταρτιστεί περιουσιολόγιο με όλη την περιουσία των Ελλήνων πολιτών από το Λιχτενστάιν μέχρι τις Βρυξέλλες, μέχρι αυτό το Λονδίνο. Αυτό θα πρέπει να το ξεκαθαρίσετε πάντως μέχρι τις για τράπεζες, να ξεφοβηθεί και ο κόσμος, γιατί ναι, πιστεύει ότι θα μπαίνουν μέσα και οι ελεκτές και θα του βλέπουν και ένα δίκαιο, σταθερό, ο παππούς, φορολογικό η γιαγιά, σύστημα, το οποίο φορολογικό σύστημα ενδιαφέρει και τους επενδυτές. Θα είδατε ότι μεγάλο βάρος των συζητήσεων που έκανε και ο Αλέξης Τσίπρας τώρα στις ΗΠΑ λοιπόν ήταν σχετικά με το επενδυτικό τοπίο στην Ελλάδα. Μάλιστα. Για όλα αυτά νομίζω περιμένουμε να τα δούμε, ότι θα υπάρξουν συγκεκριμένα αποτελέσματα της παρέμβασης των Υπουργείων και συνολικά της κυβέρνησης, και νομίζω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε βάλει το δάχτυλο στο τύπο των ύλων, γιατί θέλω να καταλήξω με αυτό ότι οι Έλληνες πια έχουν γίνει άπιστες ομάδες. Έχουν ακούσει πολλά συνθήματα και επανίδευσε το κράτος και προοδευτικό της Ευρώπης. 7 μήνες, με συγχωρείτε, δεν είδαμε και πολλά πράγματα. Να σας ευχαριστήσω πάντως πάρα πολύ που είσαστε σήμερα μαζί μας εδώ. Μας δώσατε μια εικόνα του ότι μελιγενέστε μαζί με τους υπόλοιπους καλεσμένους. Την κυρία Κεραμέως, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζω σύντομα να έχουμε και τις ευχάριστες εξελίξεις του κλεισίματος, δηλαδή των διαφωνιών στη Νέα Δημοκρατία. Τον κύριο Βασίλη Κόκαλη. Διαλόγου, ναι. Τον κύριο Βασίλη Κόκαλη, τον βουλευτή των ΑΝΕΛ από τη Λάρισα.
Οι αγρότες περιμένουν να τα δουν αυτά τα οποία έχετε υποσχεθεί, κύριε Κόκαλη. Την κυρία Ζέφη Δήμα Δάμα. Λίγο δύσκολος ο τονισμός στο όνομά σας, να ομολογήσω. Αλλά πολύ καλός ο λόγος. Πολύ καλός ο λόγος, ασφαλώς. Και τον κύριο Γιάννη Καρούζο που μας έδωσε τις χρήσιμες πληροφορίες, όπως επίσης και τον κύριο Αποστολόπουλε. Ευχαριστούμε πολύ. Και περιμένει ο κόσμος της Αθήνας πάρα πολλά από εσάς. Μαζί με τη βοήθεια βέβαια του κόσμου. Δίνουμε μεγάλη μάχη σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Και οικονομικές και γραφειοκρατίας και κοινωνικές και εργασιακές. Σωτήρη, νομίζω σήμερα τα είπαμε κιόλας καλά. Από Δευτέρα ο Γιώργος Τράγκας μαζί σας. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ. Καληνύχτα. Ευχαριστούμε πολύ.